στα μάτια μου κακός. Ήταν μέσα στα γένα, πιστεύω, για μένα. Μέσα στην Τούμπα και με τον Ολυμπιακό που χάσαμε στην έδρα μας. Σε αυτά που είμαι καλός, εντάξει, δεν θέλω να τα σκέφτομαι και προχωράω, κρατάω τα θετικά, βοήθησα την ομάδα και αυτό μου αρκεί. Λοιπόν, εγώ δεν έχω καλή μνήμη, να σου πω την αλήθεια, αλλά σίγουρα θυμάμαι με τον Ιωνικό μέσα εκεί, που παραπατούσα, στο πρώτο ημίχρονο, θέλω την αλήθεια. Και το καλύτερο, πιστεύω, ήταν με τον Ατρόμητο. Με τον Ατρόμητο μέσα, σε εμάς. Εντάξει, και άλλα τώρα μου έρχονται, αλλά αυτά τα δύο που είναι τα top. Το χειρότερο και το καλύτερο, αντίστοιχα. Το να το δεις μετά είναι εύκολο να πεις, α, μπορούσα να κάνω αυτό, μπορούσα να κάνω εκείνο. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, είναι εκείνη τη στιγμή τι σου βγαίνει, εκείνο το δευτερόλεπτο. Ίσως ένα καλύτερο κοντρόλ απλά. Βασικά, ένα καλύτερο κοντρόλ θα τα έσωζε όλα όσα έγιναν. Χατζησαφή με πρόδωσε σε αυτή τη φάση. Έκανε τσάφ κεφαλιά, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Εντάξει. Απ' τη μία πιστεύω ότι είναι κουραστικό, γιατί όλοι προσπαθούν να πιαστούν και να μας κρίνουν. Και ξέρεις τι δεν μ' άρεσε, ότι σε κάθε έδρα που πηγαίναμε μετά έβγαιναν για ζέσταμα. Θανασιάδη μέτρησε τα δοκάρια, έκανες, έρανες. Εφόσον ο κανονισμός λέει αυτό, από εκεί και πέρα δεν είναι δικιά μας ευθύνη και ούτε είναι δικό μας λάθος. Μετρήθηκαν. Πιστεύω ότι δεν είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί πέφτουμε πάρα πολύ χαμηλά σαν επίπεδο και μόνο κακό κάνουμε σε εμάς και στις ομάδες, σε κανέναν άλλον. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Από εκεί και πέρα ξαναπαίξαμε το παιχνίδι. Εμείς ήμασταν διαθετημένοι από την αρχή να παίξουμε το παιχνίδι, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Ούτε εγώ είπα ότι δεν παίζω σε αυτή την εστία ή ότι θα παίξω μόνο στην άλλη. Θέλαμε όλοι να παίξουμε. Από εκεί πέρα η απόφαση είναι δική μας, είναι το διαιτητή. Όντως τα όλα τα παιχνίδια δύσκολα. Κάθε τρεις μέρες παίζαμε. Έπρεπε να είσαι συγκεντρωμένος μόνο σε αυτό. Σκληρή δουλειά, προπόνηση, ξενοδοχείο. Κάθε δύο μέρες στο ξενοδοχείο μακριά από την οικογένειά σου. Πολύ δύσκολο γενικά και ψυχολογικά και προφανώς σε θέμα κούρασης κλπ. Οπότε ήταν όντως μια δύσκολη περίοδος, αλλά τι να κάνουμε. Εντάξει, για μένα θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είχαμε πολλά παιδιά με ίωση, πολλά παιδιά με τραυματισμούς. Σύνοφε. Κάθε δύο μέρες είχαμε παιχνίδια. Αναγκαστήκαμε και βάλαμε παιδιά τα οποία είχαν τραυματισμό να παίξουν και πήγανε τέλεια, μας βοήθησαν. Το σημαντικό είναι ότι για μένα αυτή η ομάδα έδειξε ότι πάνω στην κούραση ήμασταν οικογένεια και ο ένας κάλυπτε τον άλλο. Χαρακτηριστικά θυμάμαι, 2,5 μήνες τελευταίους, όπως το λέω, εγώ με τον Γκαρσία, κάτι είχαμε συνέχεια. Άρρωστος ο ένας, άρρωστος ο άλλος. 2,5 μήνες. Άμα το ρωτήσει και αυτό, να πάρτε μια συνέντευξη, ρώτε τον. Στου τελευταίου 2,5 μήνες, πώς ήσουν να πέσουν σε θέμα υγείας. Θα σου πει χάλια. Είναι απίστευτο πραγματικά. Και όλοι ήμασταν εκεί κάθε μέρα. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Ο καθένας έχει τη δικιά του άποψη. Το τι γίνεται πραγματικά και για μας ήταν πολύ πιο δύσκολο. Το να πάω εγώ να κάνω προπόνηση ενώ είμαι άρρωστος είναι πολύ πιο δύσκολο από το να κάτσω σπίτι και να κάνω μια κριτική, ας πούμε. Κατάλαβες. Εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί. Ας λένε ό,τι θέλουν. Μετά το Καραϊσκάκι το 1-3. Εκεί πίστεψα μέσα μου, λέω, θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Να σου πω την αλήθεια, φοβήθηκα λίγο ότι είχαμε άλλη μια ευκαιρία με το 0-0 με τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Εκεί λίγο στεναχωρήθηκα και λέω εκεί, ότι μπορούσαμε να ξεφύγουμε, ναι, δύο πόντους πάνω. Εκεί σαν πετάξαμε απλά, ναι, να πάρουμε μια. Πετάξαμε την ευκαιρία ώστε να πάρουμε ένα προβάδισμα νωρίτερα και να είμαστε λίγο πιο safe. Αυτό. Όχι αυτό. Ότι θα χάναμε κάτι, δεν ξέρω και ότι. Αυτό, ίσως χάσαμε απλά το προβάδισμα. Κοίταξε, εγώ ήμουνα και 2 χρόνια πιο πριν, έφυγα ένα χρόνο δανεικός. Τα 2 χρόνια που ήμουνα, ας πούμε το χέρι στην καρδιά, ήθελα να μην είμαι. Δεν θα σου πω ψέματα. Κανένα παιδί δεν ήθελε να είναι. Ήταν πολύ δύσκολο για όλους μας. Υπήρχε πολύ αρνητισμός, υπήρχε κακή διάθεση και αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, όλα πάνε λάθος. Ο κόσμος στεναχωριέται, ο κόσμος πιέζει, είναι λογικό σε μια μεγάλη ομάδα.
όταν γύρισα από το δανεισμό μου είδα κάτι διαφορετικό. Και δεν θα πω ψέματα. Είδα μια άλλη ομάδα, είδα μια άλλη διάθεση, όλοι πιο κοντά. Ακόμα και αν ο προπονητής ήταν καινούριος, είδα ότι προσπαθεί να μας ενώσει. Και γι' αυτόν τον λόγο και υπόγραψα ξανά το συμβόλαιο. Για κανένα άλλο λόγο. Γιατί όταν πήγα στα Σπάτα και πέρασε ένας μήνας, ένιωσα καλά. Και εφόσον ένιωσα καλά, δεν με ένοιαζε αν θα παίζω ή θα παίζω. Ήθελα εγώ να νιώθω καλά. Και γι' αυτόν τον λόγο υπόγραψα και έμεινα στην ομάδα. Τώρα πιστεύω ότι είμαστε τέλεια και αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Καλό είναι να ζήσει και σε μια στιγμή που δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα, γιατί μετά, πώς να σου το πω, δίνεις αξία σε αυτό που έχεις εκείνη τη στιγμή που είναι καλύτερα όλα. Εγώ πιστεύω είναι ξεκάθαρα θέμα προπονητή. Δεν κρίνω τους άλλους προπονητές, αλλά σίγουρα αυτό που έχει κάνει ο coach εδώ πέρα είναι πραγματικά κάτι. Τα άλλαξε όλα. Και είναι το Α και το Μ, πιστεύω. Έτοιμοι είμαστε, δεν θέλω να βιάζομαι. Πιστεύω βήμα-βήμα, ό,τι κάναμε πέρσι να το κάνουμε και φέτος, δεν φοβάμαι κανένα. Πανέτοιμοι.